Παρά την ύφεση που όπως όλα δείχνουν έχει επέλθει μετά τη σεισμική ακολουθία στη Μεσαρά πριν από λίγες εβδομάδες, οι σεισμολόγοι κάθε άλλο παρά συνιστούν εφησυχασμό, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, που η σεισμικότητα είναι δεδομένη. Το θετικό, όπως επισημάνθηκε ωστόσο, είναι ότι μετά από μια διετή εκτόνωση της σεισμικότητας με αρκετά μεγάλους και συχνούς σεισμούς, θα πρέπει να αναμένεται μια περίοδος ύφεσης. Διανύουμε τώρα μια περίοδο ύφεσης και στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη διετία 2000-2021 είχαμε πολλούς σεισμούς μεγέθους 6 και πάνω και απελευθερώθηκε μεγάλο ποσό σεισμικής ενέργειας. Όμως, πάντοτε, οι φάσεις ύφεσης ακολουθούνται και πάλι από φάσεις εξάρσεως. Άρα, εν ώψη μελλοντικών σεισμών, που μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι και πού ακριβώς θα είναι. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι το γεγονός ότι εκτός από το θαλάσσιο χώρο, το επίκεντρο των σεισμών πλέον, τόσο στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου, όσο και της Μεσαράς, έχει μεταφερθεί στη στεριά, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα μελέτης που δεν θα πρέπει να σημαίνει πανικό ή φόβο, αλλά ούτε και έλλειψη προετοιμασίας, εν ώψη ενδεχόμενα ενός ακόμη σεισμικού φαινομένου, αφού όπως ξεκαθάρισε συχνά μιας περιόδου ύφεσης, ακολουθεί εκ νέου μια επόμενη περίοδος έξαρσης. Είχαμε το Αρκαλοχώρι 27 Σεπτεμβρίου του 2021 με έναν χερσαίο σεισμό επάνω στο νησί, με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ένα δεύτερο καμπανάκι ήταν αυτό που χτύπησε πριν από λίγο καιρό στα νότια των Μυρών, όπου και πάλι μια σεισμική εστία ενεργοποιήθηκε και πάλι επάνω στο χερσαίο τμήμα της Κρήτης. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι η Κρήτη, όπως και οι άλλες περιοχές βέβαια της χώρας, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο περιφερειακό, αλλά και κεντρικό, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να μην αμελούν οι υπηρεσίες, να παίρνουν όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο Εγκέλαδος στο προληπτικό στάδιο. Ως εξωτερικό μέλος της διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαδόπουλος σήμερα συναντήθηκε με τον Πρίτανη Νίκο Κατσαράκη, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο και που συνδέονται άμεσα με τους προσεισμικούς ελέγχους που αναμένεται να ξεκινήσουν σε δημόσια κτίρια, με προτεραιότητα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μονάδες υγείας. Περιμένουμε την εξειδίκευση αυτής της νομοθεσίας και τις υπουργικές αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να είμαστε έτοιμοι και να ξεκινήσουμε άμεσα όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ελπίζουμε μετά από ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, ελπίζουμε ότι μετά το καλοκαίρι σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Κρήτη, θα εφαρμοστεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς αυτός ο περίφημος προσεισμικός έλεγχος, ο οποίος έχει βαλτώσει από το 2001 και έπειτα. Με βάση νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, προσεισμικοί έλεγχοι θα γίνουν μέσω των τεχνικών επιμελητηρίων, με το κόστος να καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.